Πρόβα τζενεράλε για τον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου προκειμένου από 1η Νοεμβρίου να αλλάξει ριζικά η διαδικασία επιβίβασης. Μέσα από τις εγκαταστάσεις του επιβατικού σταθμού θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάει κάθε επιβάτης που ταξιδεύει με τα πλοία της γραμμής στον λιμένα του Πειραιά ή με κρουαζιερόπλοια. Εξαιτίας ακριβώς του ευρωπαϊκού κανονισμού που είναι πάρα πολύ αυστηρός ως προς θέματα ασφαλείας στα λιμάνια, θα γίνεται μια ταυτοπροσωπεία των ταξιδιωτών με την επίδειξη ταυτότητάς τους και του εισιτηρίου. Τα αυτοκίνητα προς το παρόν έχουμε κανονίσει όλα να μπαίνουν από την προβλήτα 1, τα οποία θα έρχονται μετά να μπαίνουν κατευθείαν στα βαπόρια. Στον εντοπισμό τυχών αστοχιών αλλά και στη βελτίωση της καινούργιας διαδικασίας που έρχεται για να μείνει από τον Νοέμβριο, αποσκοπεί κατά βάση το συγκεκριμένο πείραμα. Επιβιβάζεται στα πλοία της γραμμής για Πειραιά και αργότερα για Κυκλάδες, επειδή το λιμάνι ανήκει στην Α κατηγορία και πρέπει να ελέγχουμε και τους επιβάτες 100% και τα οχήματα. Με την ασφάλεια ως πρωταρχικό στόχο θα υπάρχουν επιπλέον και λεωφορεία στην είσοδο του λιμανιού για τη μεταφορά του επιβατικού κοινού από το σταθμό στο έμπροσθεν των πλοίων.